πάλι μου ήσουν άπιστος. Ε, ναι, είπαμε. Εσύ λες ψέματα, δεν μου ήσουν άπιστος. Εκεί, αυτή. Τι είναι, καμιά φοιτεία στην Κολομβία. Δύο αδέρφια στα λιώσια. Παρακατάκυρες. Τα όπλα σας. Κύριε Γούλο, παρακατάκυρες. Μίτσος. Λεωνίδας. Ο Μίτσος και ο Λεωνίδας από το πρόσωπο. Ελάτε ρε, μην τρέπεστε, ελάτε, πέραστε. Πάμε, Μίτσο μου. Αυτός ο φάκελος σε λίγο φεύγει για τα κεντρικά. Και έχει μέσα όλα όσα χρειάζονται για να πας φυλακή και εσύ και ο Προκόπης και ο Θωμάς. Κέντρο το έχουν οι Αλβανοί και οι Ρώσοι. Και αυτοί από οργάνωση δεν παίζονται. Τους τη χαλάσαν όμως, τ' άκουσες. 56 κιλά πιάσανε. Τα κολόπεδα τις δίωξες. Κράτος σου λέει μετά. Πώς θα κάνεις δουλειά, ρε φίλε, όταν έχεις την πατσαρία να σκυνηγάει. Αίρες φέρες που τους χρειάζονται. Θωμά, καταλάβες. Πιάσαμε λαβράκι. Πέσαμε σε κύκλωμα, έτσι. Κατάλαβα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Θα μας δώσουν παράσημο και τιμητική πλάκα. Και μια ταφόπλακα επίσης. Προκόπη θα μας φάνε. Θα μας φάνε, Προκόπη, και έτσι όπως είμαστε με το Κατερινάκι μου, ούτε τη σημαία από την κάσα δεν θα τη δώσουν. Ας τις αηδίες, ρε. Είναι μεγάλη μας ευκαιρία. Προκόπη, αν το σχέδιό σου πριν είχε κενά, τώρα έχει τρύπες. Αν ήταν θερινόδεικτο, τώρα έχει γίνει για μπακαλιάρους. Θωμά, θα πάω να πάρω τηλέφωνο στον πεθερό μου. Θα του πω ότι ακολουθώντας τα ίχνη αυτό που μας πήραν την κόκα, πέσαμε σε συμμορία. Λαβράκι, θέλουμε ενισχύσεις. Μας στέλνει ενισχύσεις, καθαρίζουμε και βγαίνει και ο Λουκάς από τη φυλακή. Αμάν, Παναγία μου. Είστε έτοιμοι. Ε, έτοιμοι. Τα ψώνια σας, λέω, είναι έτοιμα. Α, άντε, ρίχτε το ψηλό να πω κι εγώ στα παιδιά να βάλουν το πράγμα στα μάξι σας. Α, το ψηλό, το παραδάκι. Το πήγε εκείνη. Τι έγινε, ρε. Δεν φέρατε μαζί τα πορτοφόλια σας. Τι, ερασιτέχνες είμαστε. Έτσι θα πάρουμε να μην το δοκιμάσουμε λίγο. Τι, γουρώνεις εκεί. Θα το ελέγξουμε. Φυσικά. Πουρέα. Έτσι είναι. Λιώ, yeah. Αδοκίμασαι εσύ. Εγώ πάω προς νερό μου. Τι, εγώ, Μίτσο, Μίτσο. Άρη, αυτός ο άτιμος ο Μίτσος όλο χουνάρια με κάνει, αφού ξέρει ότι εγώ έχω ηχμορίτιδα. Έχω ηχμορίτιδα και με ηχμορίτιδα πώς να καταλάβεις την ποιότητα κοτζάμανα πράγματος, ε. Γίνεται, δεν γίνεται. Ηγμορίτιδα, πλάκα έχεις μεγάλε. Ακού ηγμορίτιδα. Όχι, δεν τραβάει. Δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι για την απλή πιτηρίδα. Αυτό είναι για την ξηροδερμία και αυτό είναι για την τριχόπτωση. Ναι. Ναι, κύριε διευθυντά. Ο Μπισκινόγλου είμαι. Ποιος? Προκόπης Μπισκινόγλου. Πού είσαι, ρε Προκόπη, και σε ψάχνω όλη μέρα. Ήρθαμε εδώ με τον Θωμά. Τι? Ναι, μ' ακούτε. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Από πού παίρνεις? Ακούτε! Δεν ακούω, ρε, εσύ, Προκόπη! Δεν μπορώ να φωνάξω! Κλείσε και ξαναπάρε!
Δεν έχει σήμα, δεν έχει σήμα. Έλα ρε, τι φοβάσαι, εμείς το γυρίσεις σε βροχίτιδα. Όπο, καθαρό πράγμα, πεντακάθαρο, λαμπόγιαλο. Όχι, συγγνώμη ρε παιδιά, είναι που η χμουρίτιδα μη φέρνει και βήχα και μου έχουν πει να μην συνειφαρώ, αλλά καταλαβαίνετε, δεν κρατιέμαι, δεν μπορώ. Συγγνώμη, φοιτητικό. Θες να μου πεις ότι θα καταστρέψει τη ζωή του Προκόπη και του Θωμά επειδή εγώ δεν σου λέω μια κολοϊστορία? Θέλω να μάθω μόνο ένα πράγμα, μόνο ένα. Θέλω να μου πεις... Γιατί πέταξε το γάμο μα στο σκουπίδι, Λουκά. Ξεκόλα, γάμο, τι μου ξεκόλα. Έχει φτιάξει πάλι η ζωή σου. Έχει έναν γκόμενο που είναι ο κύριο Τέλειο. Γιατί δεν χαλάρωνε καμιά ώρα? Το εννοεί ότι ο Μάρκο είναι τέλειο? Ναι, το εννοώ. Λε ψέματα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Είναι δουλευταρά με τι οδοτογλυφίδε του, είναι υπεύθυνο, είναι μορφωμένο, είναι ό,τι δεν είμαι εγώ. Αυτό μπορεί να σου δώσει ό,τι δεν σου έδωσα εγώ. Και ό,τι σου αξίζει. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε. Είναι επειδή το είπα χωρί να το σκεφτώ. Συγγνώμη. Έφερα το φαγητό από το σπίτι. Φεύγω. Πού πας? Μη μου πεις ότι έχεις ραντεβού με το μυστηριώδη φίλο σου που δεν τον ξέρει κανείς. Ναι, με περιμένει. Εσύ Λουκά το ήξερες ότι έχει φίλο? Και έχει και τατουάζο φίλος της. Εσένα πώς φαίνεται αυτό? Πώς να μου φαίνεται εμένα, ξέρω εγώ. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι μικρή για να έχει φίλο. Όχι και μικρή, ολόκληρη γυναίκα έχει γίνει. Εγώ πάντως θέλω πολύ να το γνωρίσω. Τι λες, θα μου το γνωρίσεις ή δεν υπάρχει καν? Θα σου το γνωρίσω. Σίγουρα δεν έχεις κάτι να μου πεις, Λουκά? Αθηνά, πήγαινε να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις. Ήρθες! Έλα! Έλα να δοκιμάσεις και εσύ. Μιλάμε για πρώτη τάξη πράγμα, αλφα-αλφα, για απαιτητικά ρουθούνια λέμε. Φαίνεται, ρε. Σε λέμε, φαίνεται. Κουκό που φαίνεται, κουλάουζο δεν θέλει. Δεν μου πάτε όμως με το ψηλό μου, τι γίνεται? Το ψηλό θα το φέρνουν τα παιδιά τώρα, η δική μου. Πού να κουβαλάς τόσα ψηλά πάνω? Ξέρεις τι εγκληματίες κυκλοφορούν έξω, τι γομάρια. Έρχομαι σε λίγο. Λεωνίδα. Σύνελθε, Θωμά. Σύνελθε. Δεν μιλάω εγώ. Μιλάνε τα ναρκωτικά. Ναι, αλλά το έχεις παραχέσει. Ξεχνάς την προφορά τα πάντα. Άμα σπάρουν χαμπάρι την πάψα, δεν αστείευονται εδώ. Είμαι φτιαγμένος, ρε Πάκη. Μίτσος, ρε Λεωνίδα. Μην ξεχνείσαι. Μίτσος. Εντάξει, ρε Μίτσο. Είμαι φτιαγμένος. Σε λίγο θα θυστώ και θα χάζομαι από τοξίνωση. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω στον πεθερό μου. Δεν είχε σήμα όμως. Είδα ότι εδώ πίσω έχει ένα σταθερό τηλέφωνο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους απασχολήσουμε για να πάω μέχρι εκεί να τηλεφωνήσω, εντάξει? Να σκεφτούμε. Ωραία. Σκέφτεσαι? Όχι, νόμιζα ότι το κάνεις εσύ. Σκληροβαρέθηκα. Πάω μια βόλτα. Ο αστυνόμος Προκόπης Μπισκίνογλου ήταν πριν 10 περίπου χρόνια ο άνθρωπος που με αυτοθυσία και τόλμη κατάφερε να θέσει τέλος στην εγκληματική δραστηριότητα των αδελφών Θεοχάρη. Σώπα ρε, ο δικός μας ο Προκόπης. Οι αδελφοί Θεοχάρη έγιναν γνωστοί στο Πανελλήνιο τη δεκαετία του 90, ξεκινώντας με ληστείες τραπεζών και φτάνοντας πιο μετά σε εκβιασμούς, απαγωγές και δολοφονίες που είχαν τρομοκρατήσει όλη τη χώρα. Φάνηκε αυτός? Να τους, πούντος. Το δείξει στην τηλεόραση. Ο Προκόπης στη τηλεόραση. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει αυτό το μέσο? Ύστερα από μια ξέφρινη καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, ο Προκόπης Μπισκίνογλου εμβόλησε με το αυτοκίνητό του τους αδελφούς Θεοχάρη, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς και τους συνέλαβε. Με την απόδρασή του σήμερα το πρωί από τις φυλακές Χορυδαλού, πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι ένας νέος κύκλος αίματος και βίας πρόκειται να ανοίξει. Αμάν. Κυκλοφόρησε κιόλας. Κατσά τον Προκόπη. Και εγώ την είχα για εντελώς άγνωστη. Κι άκουσες τι είπανε, ότι τους κυνήγησε με το αυτοκίνητο και τους έπιασε ολομόναχος. Μακάρι να είδε και η μαμά μου τις ειδήσεις. Για να μάθει κι αυτή ότι δουλεύω με έναν ήρωα. Καλέ, μόνο η μαμά σου, όλος ο κόσμος θα το δε. Μας τη φέρανε, ρε, είναι μπάτσι. Τι θα κάνουμε, αφεντικό? Θα τους φάμε εμείς πριν μας φάνε αυτοί.
αφεντικό, μόλις ήρθαν με τους Χελωνίδας. Τι εννοείς ήρθαν, έχουν τόση ώρα εδώ. Ενώ ήρθαν κι άλλοι. Πω, τι δέντρο είναι αυτό, τι δέντρο. Όχι από εδώ, παρακαλώ. Τι έχουμε κι εμείς και τέτοια δέντρα σπίτι, και είναι. Τι τεταίζει, τι θεριεύουν έτσι, ρε παιδί μου. Ναι, 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 πάμε. Είπα όχι από εδώ. Είπε όχι από εκεί. Είπε από εδώ, όχι από εκεί. Μπορεί να μου πει τώρα τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Μήπως να του ζητήσουμε λίγο κόκκα ακόμα. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε. Σε λίγο θα επιστρέψει ο άλλος. Και μόλις. Τι. Ήρθε. Α, περιμέναμε τη δική μας. Θα φέρω τον πικικίν. Κουσταλό. Ναι, ξέρω. Ας συστηθούμε λοιπόν μέχρι να έρθουν. Ποιοι να συστηθούμε, ποιοι, Από εδώ ο Μίτσος και ο Λεωνίδας. Άι, κύριε! Έχουμε τα ίδια ονόματα, απίστευτο ρε, Μίτσος και Λεωνίδας, ρε. Φοβερό. Φοβερό. Α, τώρα κατάλαβα. Αυτοί μας ακολουθούσαν στον δρόμο όλα, αυτά τα σλάπια να πούμε. Στο κατόπι μας είχαν από πίσω κουλτά στο αυτοκίνητο. Σε ένα τσιπάκι, σιμπιζάκι, ρε, που πίσω γίνεται, που πίσω συνέχεια. Μαύρο Γκάμπριο ήρθανε. Είναι και πονηρή! Άλλαξαν αυτοκίνητο! Τίποτα βασκίνιστα είναι! Ξέρεις τι κολόμπατς είναι αυτή! Αστυνομία, μην κουνείτε κανεί! Συλλαμβάνεστε όλοι! Φάτε τους! Διώξτε ένα εργοτικό ψηλά τα χέρια! Φάτε τους, είπα ρε! Μια χαρά τα καταφέραμε. Χαίρομαι πολύ. Αστυνόμος Μπισκίνογλου. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Τα κάνατε τελείως σκατά. Μπορώ να μάθω τι στο διάολο κάνατε εκεί. Και πού να ξέρουμε, κύριε διοικητά, ότι ήταν αστυνομικοί. Εμείς ακολουθήσαμε τα ίχνη για να βρούμε αυτούς που μας την πέσανε. Μίλα και εσύ, ρε Θωμά. Μάλιστα, εμείς ακολουθήσαμε τα ίχνη. Και ποιος σας είπε να ακολουθήσετε τα ίχνη, ρε Μπισκίνογλου, εσείς, ε? Ξεχνάς ότι δεν είναι το τμήμα μου. Ξεχνάς ότι εδώ κάνω κουμάντο μόνον εγώ. Ότι μόνον εγώ θα αποφασίσω πότε θα επέμβουμε και πότε θα κάνουμε έρευνα. Και μόνον εγώ θα αποφασίσω αν κάποιος από εσάς θέλει να πάει για κατούριμα ή όχι. Έγινε κατανοητός. Εντάξει. 3 χρόνια ρε στείνε με αυτή την επιχείρηση. 3 χρόνια! Γιατί να πιάσουμε τα μεγάλα ψάρια, μείναμε στις μαρίδες. Δεν έχουμε ούτε αποδείξεις, ούτε συνομιλίες, δεν έχουμε τίποτα! Μόνο κάτι καραγκιοζάκια πιάσαμε. Εντάξει, εμείς βασικά το κάναμε για να αποδείξουμε ότι ο Λουκάς είναι αθώος. Δεν θέλω να ακούσω ξανά το όνομα του Λουκά Καλούδα! Ποτέ ξανά! Ναι! Όχι, αγάπη μου, ναι, εδώ είναι, εδώ. Για σένα είναι. Για μένα. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Εγώ είμαι, θεργής να γυρίσεις. Βρε, αγάπη μου, δεν σου είπα να με παίρνεις στο γραφείο μου. Εκεί πήρα πρώτα και πού μπορεί να τους είμαι τον παπά. Δεν μου είπες θεργής να έρθεις. Γιατί ρωτάς? Πήρε η Αθηνά, μωρέ, και θέλει να έρθει το βράδυ να φάμε παρέα. Ωραία, και θες να κάνω, να μαγειρέψω εγώ. Απλώς πήρα να σε ρωτήσω. Πειράζει που ρωτάω, δηλαδή. Δεν μου πες να φτιάξω κότα ή θες κάτι άλλο? Αμάρε, όργα, με τις ερωτήσεις, ό,τι θες κάνε. Παστίσιο. Καλά. Γεια. Λοιπόν, τι λέγαμε? Τίποτα δεν λέγαμε. Τίποτα. Να τσακιστείς και να πας σπίτι σου και θα τα πούμε αύριο. Πάμε να δούμε το Λουκά. Ρε Βυσκίνογλου, έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται εδώ, ε? Πρώτα
Χάνετε 56 κιλά κοκαίνης, εσύ και τα σαΐνια σου. Ύστερα σας βρίσκουμε σε ένα σπίτι εμπόρου ναρκωτικών. Ρε, είστε μπλεγμένοι μέχρι τα μπούλια. Το έχεις καταλάβει αυτό, ρε. Και μου θέλεις και επισκεπτήρια. Λοιπόν, αύριο περιμένω το πόρισμα της υπόθεσης. Έως τότε δεν έχετε κανένα δικαίωμα ούτε να δείτε, ούτε να μιλήσετε στον Καλούδα. Έγινε κατανοητός, ε? Έγινε κατανοητός! Μάλιστα. Να σου πω, επ' ευκαιρία. Μήπως είδες καθόλου ειδήσεις? Ειδήσεις, όχι, γιατί? Μα όχι, τίποτα. Έλα, άντε, πήγαινε σπίτι σου και θα τα πούμε. Όχι! Απ' τα νεύρα μου σιγά σιγά θα βγάλω πιτυρίδα και στα από τέτοια. Τιμή και δόξα στον ήρωα Μπισκίνογλου. Στα διάλο, ρε. Στα διάλο. Καλά, ρε, τι είπαμε τώρα, γιατί δηλαδή? Εσύ είναι σεμνός ο άνθρωπος, δεν του αρέσει να κοκορεύεται. Είναι. Λοιπόν, έρχεσαι στις 7, λες ότι τα έχουμε και ότι θες να πάμε σινεμά. Πλάκα κάνεις. Θες ή δεν θες? Είμαστε τρεις μέρες και σε ψάχνουμε σαν τους τρελούς. Πού είσαι? Ο πατέρας εκείνη τον πίσω όλη την αστυνομία. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Πάω να πάρω τον πατέρα στο τηλέφωνο. Όχι, όχι. Μην πάρεις. Μίλησα με τη μάνα μου. Το ξέρουν ότι είμαι καλά. Δεν θέλω να τους πείσω ότι είμαι εδώ. Ζωή, οι γονείς σου δεν το αξίζουν αυτό. Πρέπει να μάθουν να μου έχουν εμπιστοσύνη. Και να σταματήσουν να με πιέζουν. Και για να γίνει αυτό πρέπει να το σκάσουμε τον κάθε μαντράχαλο. Που έτσι και το βρω τον. Πού είναι τώρα? Δεν ξέρω. Με παράτησε. Είναι η Αθηνά εδώ? Όχι. Μπορώ να μείνω εδώ το βράδυ? Ε? Σε παρακαλώ, μόνο για απόψε. Αύριο το πρωί θα πάω σπίτι, στο υπόσχομαι. Σε παρακαλώ, Λουκά. Λουκά. Έλα. Φαντάσου τι θα γίνει αν μάθουν οι δικοί μου ότι κοιμήθηκα στο κρεβάτι σου. Που να δεις τι θα γίνει να το μάθει η Αθηνά. Ορκίζομαι να μην πω ποτέ τίποτα. Εσύ? Εγώ γάμα μπορώ, ας κάνω κι αλλιώς. Έτσι δεν πιάνεται. Πρέπει να ορκιστείς. Ορκίζομαι. Ωραία. Θα είναι το πρώτο μας μυστικό. Φύγω έτσι χθες. Σε σκεφτόμουν όλο το βράδυ και έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ξανά. Να βρούμε μια λύση για μας, ε. Τι λύση μπορούμε να το κάνουμε? Εγώ βασικά δεν... Θες να γίνει? Έτσι θα τα αφήσω το παιδί να πάει στη φυλακή? Άμα κρυφεί ένοχος. Καλέ, τι είναι αυτά που λες? Πρώην άντρα σου είναι. Κάνει και κάτι να τον βοηθήσεις. Μπορούμε να μην μιλάμε και εδώ για δουλειά? Είναι αυτό δουλειά? Δουλειά είναι ο Λουκάς. Συγγνώμη, εσύ δεν μου λες συνέχεια να ξεκολλήσω. Τι θες τώρα? Πες κάτι άλλο. Τι? Μου είπε περιπτερού το πρωί ότι είδε το Πάκι μου στις ειδήσεις και με αυτά ξέχασα να του το πω. Πάκι!
Πάκι! Γιατί το δείξανε στις ειδήσεις? Δεν ξέρω και περίπτερο στο τέλος το πέτυχε. Πάκι! Εντάξει, έρχομαι! Ρε Θωμά, εντάξει, και εμένα δεν μ' αρέσει που είναι η Αθήνα εδώ, αλλά τι να κάνουμε, θα τον αφήσουμε αβοήθητο. Θα προσπαθήσουμε. Μα πού είναι τέλος πάντων? Όταν πιάσει κουβέντα με αυτό το Θωμά, τελειωμό δεν έχουνε. Φαίνεται θα έχουν πολλά να πούν. Προκόπη! Αυτή είναι η θεία μου, η Αθηνά, που σου έλεγα. Χειροπολή. Γεια. Θεία από εδώ, ο Σάκης. Είναι ο φίλος μου. Ο ποιος? Δεν πας να με περιμένεις μέσα? Ναι, μανάρι. Σε είπε μανάρι του? Είδες, γι' αυτό το κρατούσα κρυφό. Θες να πεις ότι αυτός ο Λεχρήτης και εσύ είστε μαζί? Όχι, ρε μαμά, άσε με πια. Εμένα μια χαρά παιδί μου φάνηκε πάντως. Ο τσόκλανος της Λίτας μια χαρά. Προκόπη! Εγώ πάω να ετοιμαστώ. Προκόπη! Αμάρε, Όλγα, συνέχεια Προκόπη και Προκόπη, είπα έρχομαι, εντάξει. Το παιδί μας. Το παιδί μας. Τι είπα το παιδί μας? Θα φτιάξαμε τον Λεχρήτη το Σάκη. Τη φιλούσα με αυτά μου και την είπε μανάρι μου. Θες να σου φέρω κάτι να φας? Ούτε είναι. Έρχομαι. Βγεις με την κόρη μου, ε? Τι να κάνω, αφού μου παρακαλούσε, να της έλεγα όχι. Και πού ακριβώς θα πάτε? Κανά σινεμά. Άγια παρά μου, τι ο μαγκάς. Σινεμά, ε. Σκοτάδια, πολλά σκοτάδια. Δεν μ' αρέσει. Θέλω φως. Πολύ φως. Στο φωτοκογό είναι καλά. Σηκώ πάνω, ε, Καρυγιώνη! Δεν ξέρεις τι είναι. Για σκοπό να κάνεις το κοριτσάκι μου, ρε αλήτη. Τίποτα, τίποτα. Να σηκώσω την πόη. Δίνει ψευχές υποσχέσεις και μετά πάει και με άλλες. Θα σε σκίσω, ρε κατάμα. Εσύ και τολμήσεις να πειράξεις το κοριτσάκι μου, θα σου βγάλω τα αντένα και θα τα δώσω τα φαντασκυλιά. Κατάλαβε! Κατάλαβα. Σύρμα, Προκόπη, σύρμα, σύρμα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ωραία. Γνωριστήκαμε και με τον ψηλό εδώ, πώς είπαμε. Σάκη, Σάκη. Με το Σάκη, καλό παιδί. Πάμε. Πάμε, πάμε. Άντε, πού πάνε, θα βγουνε κιόλας, πού πάνε? Εντάξει, τα παιδιά θα πάνε καμιά βολτίτσα. Ο Σάκης είναι δικός μας. Του αρέσουν πολύ τα ζώα. Του αρέσει να ταΐζει τα σκυλιά σε και εμένα. Σάκη. Ναι. Να πηγαίνουμε τώρα, ε. Άντε, ρε Σάκη. Περίμενε. Μια χαρά είναι να τους ακούς. Εμένα μου φάνηκε πολύ εντάξει, παιδί. Και της ηλικίας σου. Με έχεις ενισχύσει κάπως. Με ποιο πράγμα? Με... τίποτα άστο. Απλώς καμιά φορά γίνομαι κάπως παρανοϊκή. Φράουλα, αυτά αρέσαν και στο Κατερινάκι μου. Δεν πάει να βγεις καμιά βυσσινάδα? Η βαλιστική αναφορά. Οι κάλικες που βρέθηκαν συμπίπτουν με ένα από τα όπλα που κατασχέθηκαν εχθές στην έφοδο. Αυτό επιβεβαιώνει την εκδοχή του Προκόπη, του Θωμά και του Λουκά για τα γεγονότα. Οι έμποροι τους επιτέθηκαν και τους πήραν την κοκαίνη. Εδώ είναι τα αποτελέσματα από τα τεστ αλήθειας και εδώ οι τοξικολογικές του Λουκά. Όλα είναι καθαρά. Καθαρά? Για μένα η υπόθεση έκλεισε. Μάλιστα. Τότε να πάει στο γραφείο ιστορικών υποθέσεων. Και εσείς εξαφανιστείτε από εδώ μέσα. Τώρα! Τώρα! Λοιπόν, το απόγευμα μόλις αδειάσει το τμήμα ολοκληρώνουμε το σχέδιο. Πώς? Παίρνουμε την κόκα και την πετάμε στις τουαλέτες. Μου φαίνεται απίστευτο ότι τις καπουλάραμε. Νομίζω ότι τις καπουλάραμε χάρη στην κυρία. Πρέπει να της πεις ένα ευχαριστώ.
Δίκιο έχει. Άντε ρε τράβα. Θα σας πω μετά. Ευχαριστώ. Για τι πράγμα? Για τους κάλικες τώρα και με αυτά, ξέρεις. Υπονοείς ότι αλλοιώσα τα στοιχεία της υπόθεσης, υπαστηνούμε. Όχι, προς Θεού. Απλά αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για σένα, πες το μου. Τώρα που το λες, σε πρώτη φάση θα ήθελα το όπλο σου. Να το βάλω με αυτό που κατασχέθηκαν τους εμπόρους. Και σε δεύτερη? Να μου πεις ποια ήταν αυτή που είδα εκείνο το πρωί. Αυτό δεν γίνεται, έχω ορκιστεί. Προσεκτικά, ρε. Όχι έξω, ρε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί στιμωχτήκαμε εδώ? Δεν πάτε δίπλα ο καθένας? Καλά λένε εσύ. Σας αδέλες είμαστε. Δεν με χαίρετε και δυο σας. Και να ρίχνετε με ρέβολα. Θα βουλώσω. Σενώ. Βυσκίνογλου. Όχι. Βυσκίνογλου. Μάλιστα. Τι κάνετε εδώ εσείς? Τίποτα. Τι κάνει ο κόσμος στην τουαλέτα? Όλοι μαζί. Εντάξει, είμαστε λίγο δεμένοι σαν ομάδα. Μάλιστα. Για να σου πω κάτι. Με ειδοποίησαν ότι οι αδελφοί Θεοχάρη απέδρασαν. Οι αδελφοί Θεοχάρη. Σκοτώσαν τον ένα φορό και τραυμάτισαν τον άλλο. Το ξέρω από χθες και ήθελα να σου το πω, αλλά με το ταξίδι μου στο Μιλάνο του αμέλησα. Τέλος πάντων, με ειδοποίησαν ότι ο τραυματίας θέλει να σε δει και να σου μιλήσει. Εμένα, πού με ξέρει? Πού θες να ξέρω? Επιμένει, θέλει να σου μιλήσει. Μάλλον κάτι σοβαρό πρέπει να θέλει να σου πει. Γι' αυτό ήρθα να σου το πω πριν φύγω. Πρέπει να πας. Μάλιστα. Όσο θα λείπω, θα συντονίζουν ο Φουντάσης και η Αθηνούλα. Μην διστάζεις να τους ενοχλείς, έτσι. Επίσης, αν θέλεις κάτι από μένα, μπορείς να μου τηλεφωνήσεις. Εντάξει. Εντάξει. Προκόπη. Να προσέχεις, ναι. Καλό ταξίδι. Επίσης. Επίσης. Εκείνη που έκανε ο πεθερός τα λέει όλα. Ήρθε απόγευμα στο τμήμα να σου μιλήσει ο ίδιος. Αγκάλιασε. Και σου είπε να τον πάρεις τηλέφωνο ό,τι και αν χρειαστείς. Εκεί. Αγόρα μου, δεν καταλαβαίνεις. Με το που το σκάσανε οι Θεοχάριδες, θυμήθηκαν όλοι ποιος είσαι. Ο αστυνόμος Ήρωας. Ο άνθρωπος που δεν μασάει τον έτσι του. Άσε που σε δείχνουν στην τηλεόραση παντού. Σε όλα τα κανάλια, παντού, σε όλες τις εκπομπές. Σιγάρα, παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Και να δεις που αυτή η απόδραση για μας είναι μεγάλη τυχαία. Γιατί εγώ, αν ήμουν αρχηγός και μου λέγανε το σκάσανε Θεοχαρίδες, τι θα έκανα? Θα το ανέθετα ξανά σε αυτόν που τους έπιασε και την πρώτη φορά. Και μάλιστα μόνος του, ολομόναχος. Καλά, πάμε τώρα. Ακή, θέλω να ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ περήφανος που δουλεύω μαζί σου. Για μένα είσαι ένας ζωντανός μύθος. Ακή, και για μένα. Για να πάμε. Να σου πω, και κανονικά, θα έπρεπε να θυμίζεις σε όλους κάθε μέρα ότι εσύ τους έπιασε Θεοχαρίδες. Είδες τώρα όλοι πώς σε εκτιμούν, πώς σε σέβονται. Καλά, κάθε μέρα. Αστυνόμος Μπισκίνογλου. Από εδώ είπα αστυνόμοι Μελιόπουλος και Καλούδας. Πώς πάνε τα πόδια? Αστυνόμε, κύριε Μπισκίνογλου, οι Θεοχάριδες είναι τρελοί. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Το συνάδελφό μου το χτυπήσανε, σαν να ήταν κανένα ζώο. Και ύστερα το αδειάσανε ένα ολόκληρο όπλο πάνω του. Τι λέει, παιδί μου? Ναι, και εμένα μου είπαν ότι απορρίφθηκα και ότι δεν θα παίξω τον Ολυμπιακό. Και μου βάλαν τα πόδια πάνω σε κάτι πέτρες και μου τα σπάσανε. Και μετά, ενώ ήθελαν να με αποτελειώσουν, σταματήσανε και μου λένε: θα σε αφήσουμε να ζήσεις μόνο και μόνο για να πεις στον Μπισκίνογλου ότι δεν θα γιορτάσει τη δέκατη επέτειο. Υπάρχει ποια επέτειο?
Ξέρω εγώ ρε ποια επέτειο. Πού να εξηγήσω εγώ τις βλακίες που λέει κάθε ψυχανούμενος. Με την Όλογα είστε παντρεμένοι παραπάνω καιρό, Μάλλον. Εννοούσαν την επέτειο των 10 χρόνων από τότε που τη συνέλαβες, αστυνόμε. Μου είπαν ότι το σκάσανε για σένα, αστυνόμε. Το σκάσανε για να σε σκοτώσουν. Άρρωστος, Πολύ άρρωστος. Κομμάτια. Κομμάτια, Σε έφερα το τσάι σου. Του βουνού. Με μέλι. Να πάρε κάτω τα φαρμάκια, Μπορείτε να πηγαίνετε. Όχι, ρε, θα κάτσουμε, δεν θες. Όχι, εντάξει, αλλά λέω να μην βαρεθείτε. Σιγά, ρε, που θα βρούμε καλύτερα. Να σου πω, κάνε πιο εδώ, θα κολλήσει τίποτα. Ναι. Λέω, κάνε πιο... Να σου πω. Και τι εξετάσεις ήρθες να κάνεις. Εξετάσεις, μωρά. Αίματος. Και ουρών. Γενικές, τέλος πάντων. Ρουτίνες, ένα τσεκάπ. Λέω να δω και αυτές τις ζαλάδες που έχω. Έχεις ζαλάδες. Μήνες. Όχι, ρε, να το κοιτάξεις. Αυτό θα κάνω. Μια και είμαστε εδώ, να μην χάσω την ευκαιρία. Μήπως επηρέασε ο τραυματίας μέσα. Ή ότι σε ψάχνουν οι Θεοχάριδες για να σε καθαρίσουν. Σιγά μωρέ τους Θεοχάριδες. Μην τους φοβηθούμε κιόλας. Ποιος να φοβηθεί, ρε Προκόπης. Ο αστυνόμος με τα μεγαλύτερα καλαμπαλίκια στο σώμα. Ο άνθρωπος ήρωας. Ο Άντρακλας. Ο Προκόπης είναι πρότυπο θάρρους για όλους. Συμφωνώ. Συμφωνώ, έτσι είναι. Αλλά βέβαια. Οφείλει τον συνάδελφο πως τον καταντήσανε, τσακίσαν τα παίδια, τους ακατέψανε, θα κλονιζότανε. Ναι, μόνο που ο Προκόπης δεν φοβάται τίποτα, είναι βράχος. Είναι ο νέος Ρόμποκοπ, λέμε. Εντάξει, μην λέμε και υπερβολές στο Ρόμποκοπ. Απλώς. Λέω ο συνάδελφος ο καημένος με τόσα που πέρασε, τουλάχιστον τώρα έχει το κρεβατάκι του, τη φρουρά του, τους ορούς του, το τσακάκι του. Θες και εσύ φρουρά. Θες ορούς γιατί τσάι σου έφερα. Εγώ θα έφερα. Όχι ρε παιδιά, λέω ότι εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν άτυχος, αλλά τώρα εντάξει, είναι καλά. Συγγνώμη κύριε, έχετε κάτι σοβαρό, ξέρω εγώ, να φωνάξουμε κάποιον ή να πάμε κάπου αλλού. Μου είπαν ότι έχω χλαμίδια. Τι ακριβώς έχετε? Χλαμίδια. Χλαμίδια. Ναι, γιατρέ μου, χλαμίδια. Γι' αυτό σας λέω, δεν αισθάνομαι καλά και εσείς επιμένετε ότι δεν έχω τίποτα. Πώς δεν έχω? Έχω. Μα τι να σας πω, πυρετό δεν έχετε. Κάπου δεν πονάτε, δεν βλέπω τίποτα το περίεργο ή το ανησυχητικό. Εκτός από μια μικρή ταχυπαλμία. Ορίστε, είδατε, από τα χλαμίδια είναι. Θέλετε να σας εξετάσω για τα χλαμίδια? Τι λέμε τόση ώρα. Κοιτάξτε, προηγουμένως ήταν ένας στο διάδρομο, ο οποίος είχε χλαμίδια. Και έβηχε συνέχεια. Έβηχε πολύ. Και εγώ ήμουν δίπλα στη μούρη του. Δεν μπορεί, θα κόλλησα. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω τίποτα, είστε εντάξει. Πώς εντάξει, γιατρέ μου, αφού σας λέω δεν είμαι καλά, κάτι έχω, έχω! Τα νεύρα σας. Γιατρέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορείτε να μου κάνετε μια εισαγωγούλα, να πω κι εγώ να έχω το κρεβατάκι μου, τους ορούς μου, τη φρουρά μου σαν άνθρωπος? Τι είναι αυτά που λέτε? Σας παρακαλώ, πρέπει. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας κάνω εισαγωγή. Δεν έχετε τίποτα. Α, όσο για τα χλαμίδια. Αν αισθανθείτε τίποτα φαγούρες ή άλλες ενοχλήσεις, στο Ανδρέα Συγκρός. Εκεί είναι για τα αφροδίσια. Αφροδίσια. Παρουσιάζουν βήχα τα αφροδίσια. Πάκι! Αμάν, βρε μωρό μου, αμάν, θα με πεθάνεις. Έκανα τίποτα, απλώς μίλησα. Ναι, αλλά μίλησες απότομα, ξαφνικά. Μια χαρά όμορφα και ωραία σου μίλησα, αγαπούλα μου. Ναι, ξέρω εγώ πως είναι το όμορφο, μωρό μου. Εσύ απλώς φωνάζεις. Αυτό ήταν καθαρή κραυγή. Έλα, πες μου τι έχεις. Τίποτα, μωρό μου, είμαι λίγο κουρασμένος. Μη σε νοιάζει, θα σε ξεκουράσω εγώ. Θα σε ξεκουράσει η γυναικούλα σου που σ' είδε σήμερα και στην τηλεόραση. Αμάν πια, όλοι με είδατε στην τηλεόραση. Και αυτοί σε βγάζουν εκεί φορά παρτίδα να το μάθει το Πανελλήνιο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί ζαδίζεσαι? Κακό είναι που σε δείχνουν. Βέβαια κακό είναι. Γιατί? Γιατί στην τηλεόραση σε βάζουν μέσα και άμα μπεις, ξέρεις τι τραβάνει η επώνυμη. Εμένα μ' αρέσει που σε δείχνουν.
Και σε βλέπα σήμερα τι ωραίος και τι σεξι που είσαι. Όχι τώρα δεν είσαι όμορφος, τώρα είσαι ακόμη καλύτερος και πιο όριμος. Έλα, έλα μωράκι μου. Έλα, ντρούκο μου. Έλα, σου κάνω ένα μασαζάκι τα δικά μου. Δεν θέλω. Τι ωραία που θα χαλαρώσεις, έλα. Δεν θέλω, βρε αγάπη. Δεν θέλω να χαλαρώ. Τα ξέρω τα δικά σου τα μασάζ. Μετά θα θες κι άλλα και δεν έχω όρεξη. Για δεν έχεις όρεξη. Αλλά βέβαια. Γίναμε διάσημοι και η Όλγα μας ξενίζει, κατάλαβες. Βλακίες μη λες. Έχω σοβαρούς λόγους. Για πες μου έναν. Τι έναν, 10. 100 έχω. Έναν θέλω, δεν θέλω 100. Ξέρεις πόσα παιδάκια πεινάνε στον κόσμο. Ξέρεις τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Σεισμοί, πόλεμοι, παντού έγκλημα. Υποφέρουν τα παιδιά. Τώρα βέβαια εσύ, άμα δεν σε νοιάζει αυτό και θες μόνο τη δική σου ευχαρίστηση, εντάξει, θα υπογύψω. Όχι να μου λείπει. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Αλλά βέβαια, ξέχασα ότι γράφτηκε στις αδερφές του Ελέους. Πεινάνε τα παιδάκια. Αλλά δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω. Σε παρακαλέσουμε κιόλας, σιγά. Αλλά βέβαια, το τι περνάω εγώ δεν το δείχνει τηλεόραση. Κατάλαβες? Μήπως είδες πουθενά την πιτζάμα μου? Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε επιτέλους με σένα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ούτε μισό, ούτε ολόκληρο. 10 χρόνια περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά. Καθίστε. Ο χρόνος εξάλλου είναι σχετικός. Έγινε παραξήγηση, έγινε. Έλεγες? Εγώ εσάς τους δύο σας βάλω κάτω και θα... Ίσως τελικά να αρχίσουμε από σένα. Όχι, ναι, χαίρεστηκα. Τώρα δεν με βλέπεις σκεσμένος. Είμαι πάνω μου, να. Όχι, όχι. Τα παιδιά δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Εμένα χτυπήστε, σας παρακαλώ. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Αν είναι κάποιος να πεθάνει, αυτός πρέπει να είμαι εγώ. Θωμά. Ναι, ρε Πάκη, εσύ έχεις οικογένεια, έχεις τη Ζωήτσα, έχεις την Όλγα. Ενώ εγώ μόνο την αγάπη μου τον Κατερινάκη είχα. Και σε αυτή τη φάση που είμαστε δεν νομίζω να την πειράξει και ιδιαίτερα. Μην τον ακούτε, να το συζητήσουμε. Συγκινείται εύκολο καημένος. Ναι, Πάκη, το καλοκαίρι θα κόβουν το καρπούζι στα δύο. Δεν θα υπάρχει τρίτος. Τα Χριστούγεννα θα στολίζουν το δέντρο που εσύ δεν θα δεις. Ποιος θα πάρει το κομμάτι της βασιλόπιτά σου και το Πάσχα θα σου κλείσουν το ανάγκη που εσύ δεν θα φας. Για δες καιρό που διάλεξε. Ο χάρος να με πάρει. Τώρα που αντίζουν τα κλαδιά. Και βγάζει εκεί σχορτάρι. Ωραία λοιπόν, ποιος είναι ο Σπάρτακος? Εγώ είμαι ο Σπάρτακος. Εγώ είμαι ο Σπάρτακος. Βαράτωρα εδώ. Δεν τους τρώμε και τους τρεις να τελειώνουμε. Έχουν αρχίσει και μου τη δίνουν στα νεύρα. Όχι. Εγώ λέω να καθαρίσετε μένα πρώτα, γιατί αν ζήσω, θα σας κυνηγήσω μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Θα γίνω η σκιά σας, ο εφιάλτης στο δρόμο με τα διόδια. Κάνει προβλέμ, κολέγε. Όχι, μισό λεπτό. Λούκα, είσαι νέος, ωραίος, δυνατός. Έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Να γνωρίσεις μια γυναίκα, να την ερωτευτείς, να την αγαπήσεις, να πατρευτείς, να κάνετε παιδάκια και να πηγαίνετε το Σαββατοκύριακο.
Στο Station Bank στα πεθερικά σου. Αρχηγέ, σκοτώστε με, σκοτώστε με, σκοτώστε με. Ο Έλληνος ο τράχυλος σιγό δεν υποφέρει. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν είναι να σκοτωθεί κάποιος, ας το αποφασίσει η τύχη. Λοιπόν, μπουφ. Α, πέπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Α, πέπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Μπλιμ μπλομ. Πού θα πας εκεί, στη Βόρεια Αμερική, να δεις και τον ελέφαντα να φτιάχνει μουσική με το κόκκινο βρακί. Πώς την κάνουν την μπουγάδα με νερό και σαμπουνάδα. Άσπλη, δολοφόνη, δεν μπορώ να κάνω αυτό, το λέω. Το λέω, λέω, φτύ, φτύ, φτύ. Θωμά! Θωμά! Άτιμη, άπιστη, πάτε στα στήθια του Αντρούτσου. Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Μαύρη νύχτα στα βούνα. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Σου εγνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή.